Κύριε Χαρίτου, καταρχήν να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στον αγώνα σας και ευχόμαστε να είστε και ο επόμενος βουλευτής. Θα θέλαμε, μιας και επισκέπτεστε καθημερινά και πιο συχνά, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, τους οικισμούς, να μας πείτε πώς αποτιμάτε τον αγώνα σας και τι είναι αυτό που σπράτε και από τον κόσμο. Να σας ευχαριστήσω καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Η αλήθεια είναι ότι τα 4 αυτά χρόνια εξάντλησα όλες τις δυνατότητες και σήμερα μπορώ να πω ότι έχω δώσει ένα σαφές δείγμα γραφής. Πώς πρέπει ένας βουλευτής να είναι στον τόπο του, να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και τα προβλήματα των ανθρώπων, να αντλεί δύναμη, έτσι ώστε αυτά να έρχονται και να διεκδικούνται στο κέντρο, εκεί που παίρνουν διαποφάσεις. Και δεν σας κρύβω ότι αυτή την εικόνα την έχει αντιληφθεί ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας, αναγνωρίζει ότι τα κρίσιμα θέματα που απασχολούν τον τόπο είναι ισχυρό το αποτύπωμά του στην Βουλή. Και σήμερα μπορώ να ισχυριστώ ότι είναι ισχυρό το αποτύπωμα της Ροδόπης στη Βουλή. Η αλήθεια είναι ότι στη σκέψη μου κυριαρχούσε μία μόνο αρχή. Το πάνω απ' όλα ο τόπος μου και οι ανάγκες των ανθρώπων μας. Και έβαζα πιο πίσω το κομματικό συμφέρον. Γι' αυτό μπορώ να κοιτώ όλους τους ανεξαιρέτους πολίτες στα μάτια και να τους ζητώ να επαναβεβαιώσουν την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Και είμαι βέβαιος ότι στις 21 του Μάη θα κάνουν τις επιλογές που έχει ανάγκη η Ροδόπη. Κύριε Χαρίτου, καταρχάς εγώ να συγκριθώ την καλή επιτυχία, κάθε επιτυχία, καλή δύναμη. Θα ήθελα να κάνετε ένα σχόλιο για κάποιες τοποθετήσεις κάποιων ανθρωποψηφίων σας, σε άλλα πράγματα κυρίως, οι οποίοι λένε ότι μιλούν υποτιμητικά για τις παρεμβάσεις σας. Λένε ότι το βουλευτικό έργο δεν γίνεται μόνο με παρεμβάσεις στη Βουλή. Θα θέλατε να κάνετε κάποιο σχόλιο, να δώσετε κάποια απάντηση σε αυτές τις τοποθετήσεις. Τα παρακολουθώ και εγώ, είναι αλήθεια. Οι πολίτες με την ψήφο τους αναθέτουν σε όλους εμάς τους πολιτικούς θέσεις ευθύνης. Δεν μας δίνουν αξιώματα για να επαναπαυόμαστε. Και δεν σας κρύβω ότι εγώ ανέλαβα τις ευθύνες που μου ανέθεσε και την εντολή που μου έδωσε η κοινωνία. Καταλαβαίνω ότι οι πολιτικοί αντίπαλοι ενοχλούνται. Είχαν συνηθίσει αλλιώς. Επαναπαυόταν. Είχαν συνηθίσει να έρχονται στο τέλος της τετραετίας και με ευκολία απλώς να ζητούν την ψήφο των συμπολιτών τους. Άλλωστε, είσαστε δημοσιογράφοι και παρακολουθείτε. Το τελευταίο 20ήμερο ουσιαστικά έχουν έρθει όλοι και κάνουν τις συναντήσεις ή τις επισκέψεις που δεν κάναν στα 4 χρόνια. Καταλαβαίνω πολύ πολύ καλά την ανησυχία τους. Γιατί σήμερα πλέον, μετά τα 4 αυτά χρόνια, υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Σύγκριση της απραξίας, της απουσίας, αλλά και της άγνοιας. Γι' αυτό και νομίζω ότι μπορώ με αισιοδοξία να απευθύνομαι σε όλους ανεξαιρέτους συμπολίτες μου και πράγματι να τους θέτω ορισμένα που πρέπει να σκεφτούν πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Και να τους πω ότι η Ροδόπη έχει ανάγκη από βουλευτές που θα υπηρετούν τον τόπο, θα υπηρετούν τη Ροδόπη. Δεν έχει ανάγκη από βουλευτές που χρησιμοποιούν τη Ροδόπη προκειμένου να αξιοποιήσουν, να την αξιοποιήσουν για τα δικά τους ιδιωτικά, ιδιωτελή, προσωπικά συμφέροντα στο κέντρο. Και βεβαίως η Ροδόπη έχει ανάγκη από βουλευτές που θα δίνουν πρώτα απ' όλα λόγο στους ίδιους τους πολίτες. Όχι από βουλευτές που θα δίνουν πρώτα απ' όλα λόγο σε μηχανισμούς ή σε παράτυπες δομές που προφανώς λειτουργούν για λογαριασμό τρίτων. Κύριε Χαρίτου, τι θα συμβαίνετε για την Ροδόπη και τη νέα περίοδο σε περίπτωση της επανεκλογής σας, τι είναι αυτό που πρέπει να περιμένουμε οι πολίτες από εσάς? Είμαι αισιόδοξος, κύριε Κινέζου, γιατί πράγματι με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση ο τόπος μας μπορεί να πάει μπροστά. Και το λέω αυτό γιατί μπορούν να αξιοποιηθούν τα πολύ ισχυρά συγκριτικά πλεονεκτήματα και οι δυνατότητες που διαθέτει η περιοχή. Και είμαι επίσης βέβαιος πως μια δική μου επανεκλογή και η ανάληψη ευθύνης θα δώσει μια νέα δυναμική και για τον τόπο αλλά και για τις ανάγκες των ανθρώπων. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι θα επανέλθει στις Ράγες η ανέγερση του νέου νοσοκομείου Κομωτινής που έχει εκτροχιαστεί 4 χρόνια, η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Θα υπάρξει μια νέα δυναμική στις επενδύσεις, σε βιώσιμες επενδύσεις, επενδύσεις που θα στηρίζονται κυρίως
στο παραγωγικό δυναμικό του τόπου, στον πρωτογενή τομέα και όχι σε επικοινωνιακά σχήματα της τελευταίας στιγμής όπως με τη Σέλμαν. Επίσης, θα υπάρξει μια νέα δυναμική όθηση στην ανάπτυξη του Δημοκρίτου Πανεπιστήμιου Θράκης. 4 χρόνια πάγωσαν όλα, βάλτωσαν όλα, όλα τα τμήματα που είχαν αποφασιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση. Θα επανεκκινηθεί η διαδικασία. Όπως επίσης, μεγάλα έργα που συνδέονται κυρίως με τις υποδομές. Αναφέρομαι στο φράγμα του Κομψάτου, στην ολοκλήρωση του φράγματος του Ιασίου. Όλα αυτά θα μπουν σε μια διαδικασία επανεκκίνησης. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο, αλλά είμαι απόλυτα πεισμένος και βέβαιος ότι μπορούμε να τα θέσουμε σε κίνηση. Προφανώς υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα θέματα, όπως επίσης της αξιοποίησης της εξαιρετικής γεωγραφικής θέσης που έχει ο τόπος μας, αξιοποιώντας λοιπόν τη διασυνοριακότητα, έτσι ώστε πράγματι με εξωστρέφεια να δώσουμε όθηση και στην τουριστική ανάπτυξη, που κατά την άποψή μου είναι μια πραγματική αναπτυξιακή εφεδρεία για τον τόπο. Είμαι λοιπόν αισιόδοξος. Αυτοί είναι οι στόχοι που πρέπει και οι προτεραιότητες που θα έχω το επόμενο διάστημα και είμαι αισιόδοξος ότι με μια νέα προοδευτική διακυβέρνηση μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για να υπάρξουν θετικές εξελίξεις. Ακούμε από μερικούς υποψήφιους ότι σε περίπτωση τριπλών εκλογών, που είναι και το πιο πιθανό ενδεχόμενο, όπως φαίνεται, ότι στην πρώτη Κυριακή, στην 21η Μαΐου, ψηφίζουμε βουλευτή και στις δεύτερες, και στην δεύτερη Κυριακή, στις δεύτερες εκλογές, ψηφίζουμε κόμμα. Τι απαντάτε σε αυτό το δίλημα? Σας βρίσκω ενημερωμένος, βλέπω. Προφανώς. Στο ενδεχόμενο που υπάρξουν διπλές εκλογές, είναι γνωστό από το Σύνταγμα ότι στις 21 του Μάη οι εκλογές που θα γίνουν προφανώς θα είναι οι μοναδικές που θα υπάρχει σταυρός προτίμησης. Γιατί της δεύτερης εκλογής δεν θα υπάρχει σταυρός για να διορθώσουν οι συμπολίτες, αλλά θα υπάρχει η λίστα που θα καταθέσουν οι ίδια οι κομματικοί σχηματισμοί. Άρα έχει πολύ μεγάλη σημασία, ιδιαίτερα για εμάς εδώ στην περιοχή, η επιλογή που θα γίνει στις 21 του Μάη. Εγώ θέλω να απευθυνθώ σε όλους, ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου, ανεξάρτητα τι έχουν ψηφίσει, ποιο κόμμα έχουν ψηφίσει, στις 21 του Μάη να κάνουν επιλογή έργου αξιοσύνης, επιλογή για τον τόπο, για το συμφέρον του τόπου. Και είμαι βέβαιος πως αν κάνουν μια τέτοια επιλογή, ξεπερνώντας αν θέλετε και υπερβαίνοντας κομματικά τείχη, είναι βέβαιο ότι στη λίστα στις 2 Ιούλη μπορώ να είμαι επικεφαλής, έτσι ώστε πράγματι να υπάρχει μια εκπροσώπηση της Ροδόπης, αντάξια των αναγκών, αντάξια του τόπου και των συμφερόντων της περιοχής. Κύριε Χαρίτου, θα ήθελα πάνω σε αυτό να ρωτήσω, επειδή η Ροδόπη είναι μια ιδιαίτερη περιοχή, δεν είναι ούτε Καβάλα, ούτε Σπάρτη, ούτε οποιοδήποτε άλλος νομός της Ελλάδος, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να επιλέξουν με βάση το πρόσωπο την εκλογική διαδικασία και όλοι να αφήσουμε τις κομματικές καλένδες για τη δεύτερη Κυριακή? Προφανώς θεωρώ ότι είναι μια σωστή επισήμανση αυτή που κάνετε, αλλά τα πρόσωπα οφείλουν να αξιολογηθούν με βάση την παρουσία, το έργο, τη δράση, όχι γενικά ως πρόσωπα, αλλά κυρίως αν έχουν πράγματι να επιδείξουν κάτι σημαντικό για τον τόπο. Δικαιούμαι λοιπόν να απευθύνομαι σε όλους ανεξαιρέτως τους συμπολίτες μου για αυτά τα 4 χρόνια με την παρουσία, τις παρεμβάσεις που η Ροδόπη ήρθε στο προσκήνιο σε όλη την Ελλάδα, γιατί όλα τα δίκαια αιτήματα που είχε περιοχή ακούστηκαν από το βήμα της Βουλής, γίναν κοινωνία όχι μόνο οι υπουργοί της απερχόμενης κυβέρνησης αλλά και οι μελλοντικοί υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι ώστε πράγματι αυτά είναι βαθιά αποτυπωμένα, να υπάρχει το αποτύπωμά τους στην Βουλή. Η αδικία που έχει υποστεί Ροδόπη τα 4 αυτά χρόνια νομίζω πρέπει να τελειώνει. Να μην υπάρξει συνέχεια, να μην έχουμε άλλη μία χαμένη τετραετία και για τη Ροδόπη. Και θέλω να διαβεβαιώσω όλους ότι από την πλευρά μου θα κάνω ό,τι είναι δυνατόν, έτσι ώστε πράγματι να αξιοποιηθούν οι τεράστιες δυνατότητες που έχει και ο τόπος και οι άνθρωποι της εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρίτου. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ.